αγκαλιά που σε βλέπω απέναντι τόση ώρα. Πώς είσαι? Μια χαρά. Δεν κάναμε αγκαλιά. Δεν κοιμήθηκες? Καθόλου. Τι γλυκό παιδί που είναι, βρε παιδιά, αυτό και από κοντά. Μας έκλειψες τις καρδιές χθες. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Λοιπόν, μαζί μας, όπως καταλάβατε, είναι ο Γιάννης ο Ξανθόπουλος, χθες από το Rising. 98% στην ψηφοφορία, παγκόσμιο ρεκόρ σε όλα τα Rising παγκοσμίως στις πρεμιέρες τους. Μαζί μας είναι και ένας φίλος από τα παλιά, ο Δημήτρης ο Γαλίτης, ο οποίος αυτοματεύει με την κιθάρα του. Είσαι καλά, Δημήτρη? Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Εδώ και ο παπάς. Πού είναι ο παπάς? Θέλω να τον βλέπω. Να έχω οπτική επαφή. Πού είναι? Συγχαρητήρια, δεν πρόλαβα να σας χαιρετήσω. Συγχαρητήρια. Είστε γλυκύτατος. Να τον απολαύσουμε ξανά. Σου να λέω εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Μα χθες αργά το βράδυ, δίχως να το φανταστώ, σε συνάντησα στον δρόμο και έμεινα να σε κοιτώ. Το κρατούσες από το χέρι, του γελούσες τρυφερά και σταμάτησε ο χρόνος ξαφνικά. Έσπασε η νύχτα, δυο κομμάτια και κλεισά σφιχτά τα δυο μου μάτια. Είπα δεν μπορεί όταν τα ανοίξα αυτή. Ξεχάσει πόσο λάθος έκανα. Εσύ σου η δυνατή. Είχες γίνει μια εξαίρεση. Η μαμά μου λίγο είχε ψιλοκοιμηθεί, το έλεγα και πριν. Όχι, και ακούει το ποντιακό, λίγο που ακούστηκε στο βίντεο. Και σηκώθηκε μου, τι έγινε, ποιος το τραγούδισε αυτό έτσι? Εντάξει, μας συγκίνησες όλους. Και στο Twitter τα σχόλια, στα Θέμη έλεγες ότι γράφανε τα καλύτερα. Φοβερό σχόλιο, η αμήχανη στιγμή που ο πιτσιρικάς διαγωνιζόμενος τραγουδάει καλύτερα από το Ρέμο. Τους έγινε εκείνη τη στιγμή χαμός, γράφανε, ήσουν πάρα πολύ καλός. Φαίνεται ότι τραγουδάς χρόνια πραγματικά. Πώς αισθάνθηκες χθες? Εντάξει, δεν το περίμενα αυτό με την καμία. Θέλω να ευχαριστήσω πάλι όλο τον κόσμο πραγματικά, μέσα από την καρδιά μου με ψήφισε. Και τους γονείς μου, την οικογένειά μου, τους φίλους μου. Να είναι όλα καλά. Σηκώθηκε πριν. Πολύ γρήγορα, ναι, δεν το περίμενα. Εγώ νόμιζα να κάνω πλάκα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Πριν ξεκινήσει τελείω. Τραγούδισα λιγάκι. Δεν το περίμενα. Πώς ένιωσε και την ώρα που σηκώθηκε νωρίς? Εντάξει. Δεν μπορώ να πω. Ήμουνα. Σκορπισμένο. Ναι. Πες μας λίγα πράγματα για σένα. Εσύ πότε ήρθες σε Ελλάδα? Εγώ γεννήθηκα στην Ελλάδα. Γεννήθηκες εδώ? Ναι, γεννήθηκα εδώ πέρα. Α, ναι, το 13 είναι πολύ μακριά. Είναι 16 μόνο και υπάρχουν και αυτές οι ηλικίες. Εγώ εντάξει, η ζωή μου είναι η μουσική γι' αυτό. Η ζωή μου είναι η μουσική και θέλω να ασχοληθώ με αυτό, με το τραγούδι πάρα πολύ. Ο μπαμπάς έχει καλή φωνή. Τώρα εγώ προσπαθώ να θυμηθώ κάποια πράγματα που είδαμε στο βίντεο και πραγματικά ήταν πολύ πολύ συγκινητικά. Όπως μιλήσατε εσείς, μας αγγίξατε τις καρδιές χτες όπως μιλήσατε. Αυτό να έρθει. Δεν θέλει να έρθει. Δεν ήξερα, αλλά είναι εκεί και κοιτάζει το γιο του μέσα στα μάτια. Να είστε καλά, πραγματικά. Όλη η οικογένεια. Και τι τραγούδια τραγουδούσες μικρός? Άκουγες Ρέμο? Ναι. Μόνο Ρέμο? Όχι, εντάξει, τα πάντα. Και Κατσατζίδη και Νετροπάνο. Και από παλιά μου άρεσαν πάρα πολύ τα λαϊκά του κομμάτια. Πάρα πολύ. Ο παπάς τραγουδούσε μέσα στο σπίτι? Ναι, ποντιακά και ρώσικα. Τραγουδάει. Εσύ ξέρεις? Ξέρω, μιλάω. Ναι. Μιλάς? Μόνο γράφω, δεν ξέρω. Ρώσικα. Εντάξει. Θέλεις λίγο να μας πεις κάτι, να το πάω λίγο ανάποδα, να ξεκινήσουμε, ναι, λίγο να μας πει ένα ωραίο ποντιακό τραγούδι. Ναι, ποντιακό. Είχα ετοιμάσει κάτι άλλο βέβαια. Ακαπέλα μπορώ να πω, λίγο ποντιακό. Ωραία, λίγο, έτσι να σε χαρούμε. Θα πω το ίδιο γιατί δεν ξέρω πάρα πολλά που είχα πει. Την πατρίδα έχασα, έκλαψα και πόνεσα. Την πατρίδα έχασα, έγκλαψα και πόνεσα. Λύουμε κι αρρώθημο, ο, 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 ο.
να ανασπαλώ και μπορώ. Πολύ πονεμένο τραγούδι. Ο μπαμπάς δάκρυσε. Την πατρίδα. Όλοι. Νούμερο παππούς μου το τραγούδι. Την πατρίδα. Πατρίδα. Σκέφτεσαι τώρα τι θα γίνει μετά. Όχι. Εγώ τώρα βήμα-βήμα το πάω.